στον δρόμο. Μπορεί να μας σταματήσει κυρία Γεννηματά, μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτή η δουλειά που όλοι οι αγρότες να παραμένουν στους δρόμους. Η συγκυβέρνηση Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουρβέλης, συνεχίζουν το παραμύθι. Ως πότε βλέπετε εσείς να συνεχιστεί η αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να βάλω λίγο κάποια πράγματα στη θέση τους. Όταν λέμε δημόσιος διάλογος και ελευθερία έκφρασης, προϋποθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο αλληλοσεβασμού και αξιοπρέπειας. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αυτό εδώ όμως. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στροφές. Γιατί αντί για ένα κόμμα δημοκρατικό, θα γίνουμε ένα φτηνό κρεοπολείο που ο καθένας θα προσπαθεί να φάει τη σάκη στο αλλού. Να τα ξεκαθαρίσουμε, για να έχουμε πολύ καθαρές σχέσεις μεταξύ μας. Το άλλο θέμα που θέλω να βάλω, σύντροφοι, πού είμαστε σήμερα και σύντροφοι. Το παγκόσμιο κλιματιστριακό κεφάλαιο τα τελευταία 25 χρόνια αλωνίζει. Η πολιτική είναι κάτω από αυτό, δεν υπάρχει έλεγχος πολιτικός σε αυτό, όπως πολύ ωραία το εξέδειξε ο Αποστόλης ο Παπάς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι δυνάμεις της εργασίας και ευρύτερα η κοινωνία συνέχεια χάνει δικαιώματα, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, παρώνει κοινωνίες και δικαιώματα. Είμαι στο Πασόκ γιατί νιώθω σοσιαλιστής. Από τη γέννηση μου. Είμαι υπερήφανος στο Πασόκ. Και θέλω ακράτατα να πιστεύω ότι όλοι σας και όλοι μας να είμαστε περήφανοι γιατί ανήκουμε σε αυτή την παράταξη. Γιατί είναι παράταξη της δημιουργίας, της προσφοράς. Αλλά και είναι η ουσιαστική παράταξη η οποία μπορεί να δώσει ένα μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Αρκεί να το θέλω. Και το τονίζω αυτό, αρκεί να το θέλω. Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε συνέδριο συντροφικής συγκρότησης για να κάνουμε μια τρίλητη αναφορά εδώ από το βήμα. Χρειάζεται ουσιαστική διεργασία, όπως πάλι ποτέ κάναμε. Βγαίνουμε στις τοπικές οργανώσεις, καθόμαστε 4 και 5 ώρες. Και εκεί τίθενται όλα τα ζητήματα. Και της ιδεολογίας και των πολιτικών επιλογών και της δομής και λειτουργίας του κόμματος, όλα αυτά για τα οποία σήμερα δυστυχώς δεν κουβεντιάζουν. Όμως πρέπει να κουβεντιάζουν. Πάμε στο συνέδριο. Και εδώ έχω ορισμένα από τα κείμενα του συνεδρίου. Ένα ερώτημα του λόγια από τον συντονιστή οργανωτή γραμματεία του Πασόκ. Κύριε Κουκουλόπουλο, ξέρετε, δεν είναι ακριβώ. Μάλιστα. Το σχέδιο διακύπτει του Πασόκ για το ένα του συνέδριο. Σχέδιο πρόταση για τον προσυνδιακό διάλογο και προτάσει για ένα σύγχρονο θετικό δημοκρατικό συλλογικό Πασόκ. Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ένα αστείο κατασκεύασμα. Γιατί τη φόρτιση να του μεταφέρει τώρα για το πάρη που δεν έκανε κάποιο καθοδήγηση στο 1920 το δρέπανο κοζάκι. Είναι πολύφθηνο. Είναι αλλοπρόσθετο. Έχουν χάσει λέξει στο νόημά του. Μιλάει για αξίε. Και βέβαια δεν αναφέρει σε αξίε. Μα δεν είναι σε άλλα πράγματα. Κύριε Σωρά, τι γίνεται. Χάσαν οι λέξεις του περιεχόμενου σε στελέχη κεντρικής καθοδήγησης. Πρέπει να σκέφτονται να γράφουν ένα χαρτί της γράφης. Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Ερώτημα. Πώς πρέπει να είναι οι θεμελιώδες αξίες του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή εποχή. Αυτό βρήκε σύντροφε Μαρκούφη. Σε παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα σχολά στον Μαρκούφη. Έχεις πρόβλημα. Σε παρακαλώ είπα. Έχεις πρόβλημα. Κάνε μου τη χάρη. Εσύ ψήφισες τα κομμάτια και εσύ κατάλαβες. Μην προβοκάρεις. Μην προβοκάρεις. Δεν είναι στο λόγο. Άσε την προβοκάτια. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Ας πούμε τι να μιλήσω. Σε πείραξε το κλίμα. Δικαιώμα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι γνωστά δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι δικαιώματα. Δεν είναι αξία. Αξία μπορεί να είναι η αλληλική. Μπορεί να είναι η ελευθερία. Μπορεί να είναι η ισότητα. Αυτά είναι.
καταρχιών δεν είναι δικαιώμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι πολιτικό σύστημα. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ένα όραμα. Η παραμονή της χώρας στο ευρώ είναι επιλογή. Σου το κάνεις εσύ. Για να δώσω έτσι μερικά από αυτά τα οποία κεντρίσαν την σκέψη. Πάμε στο σχέδιο διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ για το ένατο συνέδριο. Αρτήματα τα οποία είναι κοινά στο σχέδιο διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάρα. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία πρέπει να προσδιορίσουμε. Τι γίνεται με την υπόθεση της αρισίας μας περί εθνικής ανεξαρτησίας. Θα το παιδιάσουμε. Θα πάρουμε απόφαση τι πρέπει να γίνει. Πώς την εννοούμε σήμερα. Πώς την εννοούσαμε χθες. Πώς είναι το ζήτημα αυτό σήμερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσδιορίσουμε. Αν πρέπει να μένει αυτός ο όρος ή όχι. Ή θα πρέπει να διατηρούμε στην λογική της άνοισης σχέσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Νότου και του Βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άνοιση σχέση υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην ίδια τη ζωή. Και όσο θα υπάρξει, αν θέλετε, ένας παγκόσμιος κομμουνισμός, θα υπάρχει η άνοιση σχέση. Αλλά αυτό αποτελεί, αν θέλετε, και την κινητή, προκαλεί την κινητήριο δύναμη για την ισότητα την οποία θέλουμε στη ζωή. Ένας αέρος αγώνας που έχει σχέση με το παγκόσμιο οικονομικό κύκλωμα, αλλά και με το σκέφτεστε που κάθε πολίτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί κάποτε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα. Αν θέλουμε την Ευρώπη ισχυρή, θα πρέπει να απαντήσει και η Ευρώπη ότι δεν μπορεί να γίνει ισχυρή σε βάρος της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής. Μόνο ο βιομήχανος πρέπει να το καρποθεί και το κοινωνικό σύνολο. Αυτή τη στιγμή όταν μπαίνει ένα ρομπότ στο εργοστάσιο, πετάει 100 εργάτες στον δρόμο. Και μένει ένας εκεί να παρακολουθεί τη μηχανή. Αυτοί οι 100 εργάτες πρέπει να τους πληρώσει το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Γιατί πρέπει να πληρώσει την αποζημίωσή τους από τον ΟΑΕΔ, τον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού. Πρέπει να δούμε πλέον τα καινούργια ζητήματα τα οποία μπαίνουν στη σύγχρονη ζωή. Με μία αντίληψη και με μία λογική ότι πρέπει να υπάρξει δικαίως όσοι συμμετέχουν στην εργασία. Και κλείνω σε σχέση με αυτό το θέμα και κατεβαίνω, λέγοντας ότι για να γίνουμε παραγωγικοί στην πολιτική μας, θα πρέπει να μετρήσουμε τα μεγέθη. Πόσο πρέπει να είναι να βγει για τον εργάτη, να προσδιοριστεί. Αρκεί να ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα, αρκεί να καταλήξουμε σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω καλυφθεί απόλυτα από τις ευρώπες αγγελήματα και τα μηνύματα που έστειλε. Θα πω μόνο αυτό. Δεν αρκεί ο λόγος αυτός να μείνει αναμεταξύ μας μέσα. Πρέπει να τον περάσουμε στην κοινωνία. Δεύτερον, ο λαϊκισμός δεν είναι σοσιαλισμός. Με αερολογία και ασυναρτησία δεν θα τελειώσουμε το καινούριο. Δεν θα αναβαθμίσουμε την πολιτική διαδικασία. Δεν θα συγκροτήσουμε το κόμμα, δεν θα το μετασχηματίσουμε όπως το επιθυμεί η βάση του ΠΑΣΟΚ, το απαιτεί η κοινωνία. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, στον προβληματισμό μας και στις εκτιμήσεις μας, ότι η χώρα είναι μέλος της Ευρωζώνης, αυτό το αποδέχεται το 70% του ελληνικού λαού, είναι μίζωνα καθό, πρέπει να το διατηρήσουμε. Και απαντώ σε κάποιους,
ότι αυτή η επιλογή δεσμεύει τη χώρα πολιτικά, θεσμικά, οικονομικά, ό,τι το κατάλαβα. Θα πω κάτι άλλο και τελειώνω, να μην σπαθήσω χρόνο των περισσότερων. Πέρα από τις διακηρύξεις συντρόφισης εγκληματάς, εδώ είναι το προσεγγίδας. Πέρα από τις διακηρύξεις, τις επεξεργασίες προγραμμάτων κυβερνητικών απόψεων και θέσεων. Τα πράγματα πάντα κρίνονται στο τομέα της υλοποίησης. Την παροχή υπηρεσιών από το κράτος, όπως τη γρήγορη εξόπληση των εξυπρόθεσεων και την ταχύτερη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έτσι ώστε η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία να γίνει υπαρκτή. Όλα αυτά τα πληρώσαμε και με ένα μνημονιακό μέτωπο που απέναντι είχε μια κοινωνία που συνεχώς ζητούσε πράγματα, γιατί και εμείς, σαν Πασόκ, είχαμε συνδέσει την κυβέρνησή μας με τη μόνιμη βελτίωση του ποιοτικού επίπεδου των πολιτών. Ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο η πολιτική και η κοινωνική συρρήκνωσή μας. Τώρα, το Πασόκ πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση του, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ότι πλέον η αντιμετώπιση ανεργίας δεν μπορεί να γίνει μέσω του δημοσίου. Πρέπει να απονεκοποιηθεί η επιχειρηματικότητα, οι τράπεζες να δώσουν φθηνό χρήμα στην αγορά, έτσι ώστε να κινηθεί η πραγματική οικονομία.